Φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον αγαπητό Γιάννη Χασιώτη, γνωστό για αυτούς που τακτικά παρακολουθούν την εκπομπή. Και θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι οι Ευαγγελικές περικοπές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Στο πρώτο μέρος παρουσιάσαμε τις 5 περικοπές του Νοεμβρίου και συνεχίζουμε τώρα με τις περικοπές του Δεκεμβρίου. Αγαπητέ Γιάννη, έχεις το λόγο. Η πρώτη Κυριακή Δεκεμβρίου του 14 είναι 7 του μηνός και η Εκκλησία μας διάβασε μια περικοπή από το 13ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στίχη 10-17. Είναι η συγκύπτουσα, η θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός. «Ειν δε διδάσκουν εμιά των συναγωγών εν τη Σάβαση, και ειδού γίνει ειν πνεύμα έχος ασθενείας, έτη 18 και ειν συγκύπτουσα, και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ειδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή, γίνε απολέλεσε της ανοίας σου, και επέθηκε αυτή τα σχήρας και παραχρήμα ανορθώθη και δόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι το Σαββάτο εθεράπευσον ο Ιησούς, έλεγε το όχλο. Έξι μέρες συν εν εσδί εργάζεστε, εν ταύτε σουν ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθουν αυτό ο Κύριος και είπε, υποκριτά, έκαστο ημών το Σαββάτο, ολί τον βούν αυτού ή τον όνων από τη φάτνης και από αγών ποτίζει. Ταύτη δε θυγατέραν Αβραάμ ούσαν, ειν έδισον ο Σατανάς. Ιδού 18 έτη ουκ εδηληθήν από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου, και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησκήνοντο πάντες αντικείμενε αυτό, και πάσου όχλος έχερεν επί πάσιν της ενδόξης της γενωμένης από αυτού. Εδώ σε αυτή την περικοπή ήθελα να ειδούμε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι τούτο. Μετά που ο Χριστός εθράπευσε αυτή τη γυναίκα, εδόξασε τον Θεό. Εάν, αγαπητοί Απόστολε, από τα πλήθη του λαού που ήταν στη συναγωγή, έπρεπε κανείς από αυτούς μαζί με τη γυναίκα να δοξάσει τον Θεό, πρώτος που έπρεπε να δοξάσει, έπρεπε να ήταν ο αρχισυνάγωγος. Μαζί με τη γυναίκα να δοξάσει τον Θεό και από την άλλη μεριά να ευχαριστήσει τον Χριστό και να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ ότι θεράπευσες αυτή τη γυναίκα. 18 ολόκληρα χρόνια. Τη βλέπω εδώ να σέρνεται στη συναγωγή. Και όλοι αυτοί οι συναδέλφοι μου, οι ραβίνοι που ερχόταν εδώ στη συναγωγή και δίδασκαν, και εγώ μαζί, δεν μπορέσαμε κανείς από εμάς να τη θεραπεύσουμε. Γι' αυτό Κύριε, σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ γιατί την εθράπευσες. Έτσι έπρεπε να πει. Αλλά αντί να πει αυτό, έβγαλε το δηλητήριο της απιστίας και είπε, ανέβηκε πάνω στον άβωνα και άρχισε να κάνει κήρυγμα στο λαό και να πει, στο νόμο είναι γραμμένο, 6 μέρες θα εργάζεστε και θα κάνετε και θεραπείες και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καθόλου πίστη Θεού, ούτε στο Θεό πίστευε, αλλά ούτε στο συνάνθρωπο, διότι αν θα πίστευε δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια, γιατί δούλεψε ο Χριστός. Πήρε το τσικούρι να κόψει ξύλα ή το βαρύ να βγάλει πέτρες. Όχι. Επομένως, με ένα λόγο τη θεράπευσε, αλλά έβγαλε το δηλητήριο της απιστίας. Αυτός δεν πίστευε τίποτε, παρά μόνο πίστευε σε αυτά που έπαιρνε από τη συναγωγή στα χρήματα. Δεν πίστευε ούτε στον Θεό, αλλά ούτε στον συνάνθρωπο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλών. Αλλά πήρε όμως την απάντηση από τον Χριστό. Υποκατά το λέγει. Ο καθένας από εσάς δεν παίρνει το βόδι ή το γαϊδωράκι από το καπίστρι και το φέρνει στη βρύση την ημέρα του Σαββάτου να το ποτίζει. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα που είναι και θυγατέρα του Αβραάμ και την έδεσε ο Σατανάς σε αυτή την ασθένεια 18 ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να ελευθερωθεί την ημέρα του Σαββάτου. Πήρε την απάντηση ότι ήταν άπιστος και υποκριτής, δεν πίστευε τίποτε από τον νόμο του Θεού που έδιδασκε στο λαό. Και ήταν βαθιά η ικανοποίηση του πλήθους που άκουσε αυτή την απάντηση.
Να περάσουμε στην επόμενη. Ο δεύτερος λόγος που θέλω να πω εδώ είναι ότι η γυναίκα αυτή που είχε 18 ολόκληρα χρόνια, η αιτία ήταν η αμαρτία. Ειν έδεσιν ο σατανάς. Προτού 18 χρόνια αυτή η γυναίκα ήταν υγιής. Η ζωή ήταν και ωραία, όμορφη του όψη. Δεν προσέξε όμως την ομορφιά της, μπήκε μέσα ο πονηρός και την έδειξε στην αμαρτία. Και η αμαρτία την οδήγησε στο κρεβάτι του πόνου. Δια τούτο μας διδάσκει εδώ αυτή η περικοπή να μην είμαστε υποκριτέ, αλλά το ναι ναι και το ου να πιστεύσουμε πραγματικά στο Θεό και το δεύτερο να φύγουμε την αμαρτία όπως φεύγουμε από προσώπου του Όφιος όπως μας διδάσκει στις παροιμίες στην Παλιά Διαθήκη. Αυτό ήθελα να πω εδώ.